Τώρα δεν κάνω σχόλιο για το φιλελληνικό κίνημα. Τρέμει ο ιμπεριαλισμός, κύριε Γρηγοριάδη, κυριολεκτικά. Για να μην ονομάσω τα πρόσωπα που υποτιθείται ότι ηγούνται, ας πάω λοιπόν στη συμφωνία. Και ο Γενικός Γραμματέας του Κομματός μας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Νίκος Παπαναστάσης, ηγητής μας, και ο Γιάννης Ογκιώκας που μίλησαν, νομίζουμε ότι φίλο και φτερό έκαναν και αυτή τη συμφωνία, αλλά και τους διαφόρους ισχυρισμούς και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την άλλη και του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, για να συνεννοηθούμε, κύριε Κουμουτσάκο και κύριε Παναγιωτόπουλε, θα βάλουμε ένα ερώτημα. Λέτε, συμφωνία αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάρα πολύ ωραία. Το λέτε. Μπορούμε να και με αυτό το σκεπτικό έχετε παραδώσει ήδη στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις. Αυτό γίνεται επί κατοχής, αλλά δεν είναι κατοχή. Στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις να τις χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και βέβαια τώρα φαίνεται και καινούργιες βάσεις και βάζεται και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και λέτε ότι αυτή είναι μια αμυντική συνεργασία. Μπορούμε να προσδιορίσουμε στα ελληνικά τι σημαίνει άμυνα. Άμυνα σημαίνει ότι αμήνεις όταν κάποιος σου επιτίθεται. Αυτό δεν σημαίνει άμυνα. Ο χάρτης της Ελλάδας όπως έχει διαμορφωθεί, χάρτης ντροπής κυριολεκτικά, με βάσεις από το Άκτιο μέχρι την Κρήτη, από τον Εύρο μέχρι τη Δυτική Πελοπόννησο, από όλη την κεντρική Ελλάδα. Τι είναι αυτή, είναι χώρα ειρήνης, φιλίας και σταθερότητας ή είναι προκεχωρημένο πολεμικό φυλάκιο? Και άμυνα μας λέτε. Ποιο κοροϊδεύει τα αλήθεια? Νομίζετε ότι είναι βλάκας ο ελληνικός λαός, ανεξάρτητα από το πώς εκφράζεται. Άμυνα λοιπόν. Ποιο είναι το δόγμα των Αμερικάνων, το οποίο εσείς εδώ πέρα στηρίζετε, πιστεύετε και υλοποιείτε? Είναι 2.000 και πάνω βάσεις, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, σε όλη την Ιφίλιο. Με ποιο στόχο, υποτίθεται, με την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από την Ιαπωνία, από τη Λατινική Αμερική, από όπου θέλετε. Ποια άμυνα, αλήθεια? Άμυνα ήταν ο πόλεμος κατά της Γιουγκοσλαβίας? Θα μου πείτε, ναι, ήταν άμυνα. Βέβαια, επιτέθηκαν τα σερβικά στρατεύματα, είχαν φτάσει έξω από τη Νέα Υόρκη και αναγκάστηκαν να βομβαρδίσουν τη Γιουγκοσλαβία. Ήταν επίθεση ή όχι? Ήταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υποκριτές, που μιλάτε μόνο για την Ουκρανία? Ήταν ή δεν ήταν? Ήταν διάλυση χώρας? Ήταν κατάργηση και παραβίαση όλων των διεθνών συμφωνιών, ναι ή όχι? Δεν βγάζετε κουβέντα. Κουβέντα δεν βγάζετε για τη Γιουγκοσλαβία. Ούτε βγάλατε και τότε. Συνεχίζω. Μη φωνάζετε καθόλου. Συνεχίζουμε. Πάει το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο κουλουράς. Έχεις να φωνάζει κανέναν παγιάτικα? Λοιπόν, εσείς που κόπτεστε σήμερα για την πρωτοφανή και όντως είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τότε τσιμουδιά. Ζήτω η επέμβαση και βοηθήσατε και στην επέμβαση. Άμυνα ήταν στο Ιράκ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ η επέμβαση και η ξεφτύλα, η πανανθρώπινη, για τα χημικά και βιολογικά που δεν βρέθηκαν ποτέ? Άμυνα ήταν στη Λιβύη η επέμβαση και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική φρεγάτα? Άμυνα είναι στη Συρία? Άμυνα είναι στην Ιεμένη? Άμυνα είναι όλες οι επεμβάσεις που έγιναν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, με δεκάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια σκοτωμένους, σακατεμένους, καταστρεμένες περιοχές από τις επεμβάσεις αυτές? Άμυνα είναι. Να λοιπόν γιατί τις θέλετε τις βάσεις, τις θέλουν οι Αμερικάνοι, και να και εσείς γιατί τις στηρίζετε. Και ξέρετε κάτι, σταματήστε, τα είπε όλα ο ΠΑΕΤ. Μία ώρα συνέντευξη, και πού έκλεινε η κάθε ερώτηση, παρακολουθήστε την και πάλι. Και διαψεύστε με. Ότι υπηρετούνται τα συμφέροντα, τα στρατηγικά των Ηνωμένων Πολιτειών με την αναβαθμισμένη, πρωτοφανή και λοιπά σχέση της Ελλάδας και της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ακούσατε πουθενά προστατεύει την Ελλάδα από τις επιθετικές βλέψεις της Τουρκίας? Μία λέξη δεν είπε. Μία ώρα συνέντευξη.
Περίεργο. Όχι. Πολύ φυσιολογικό. Αντίθετα, είπε και για τις αμερικάνικες επιχειρήσεις. Γι' αυτά είπε. Ειλικρινά και ομά. Βγάλατε κουβέντα. Όχι. Σε τελευταία ανάλυση τι λέτε στον ελληνικό λαό, ότι εμείς παραδίνουμε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό κάνετε, στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ, που είναι και μέλη βέβαια, σε μια αμοιβαία υποφιλή συμφωνία που προστατεύει εμάς από την Τουρκία. Θα τα πούμε παρακάτω. Και εμείς τι προστατεύουμε? Τους Αμερικάνους. Με τις βάσεις που δίνουμε. Τι κάνουμε? Προστατεύουμε τους Αμερικάνους από την επίθεση στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Λος Άντζελες, στο Σαν Φραντζίσκο, παντού? Ποιος άνθρωπος θα το πιστέψει αυτό? Τι κάνουμε? Τους δίνουμε το χώρο για να διεξάγουν τους πολέμους μαζί. Και με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όταν χρειάζεται, γιατί αυτό το έχετε κάνει ήδη πολλές φορές και θα πω. Και έρχονται τώρα το Κινάλ. Πασόκ δεν είναι κανένας εδώ πέρα, αλλά θα τα ακούσει και θα τα ακούσει όλα. Γιατί πάει να ξέρει την αλήθεια ο ελληνικός λαός, και από εκεί που έξω οι βάσεις του θανάτου, τώρα τι λέει? Ζήτω οι βάσεις του θανάτου. Αυτό λέει στην πράξη. Και ας μην γυρίζει πίσω στη συμφωνία του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία των 90 και όλα τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και μερικοί παράμετροι που σκόπιμα δεν τις αναφέρει. Πρώτη παράμετρος ήταν Σοβιετική Ένωση, σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Δεύτερη παράμετρος ήταν οι αδέσμευτες. Τρίτη παράμετρος ήταν το 1/3 είχε προσανατολισμό. Καλός ή κακός, τον ονόμαζαν σοσιαλιστικό. Τέταρτη παράμετρος είναι ότι έκανε αναδιάταξη το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις βάσεις που υπήρχαν. Γιατί έβλεπαν ότι στράφηκαν αλλού. Έτσι λοιπόν έφυγαν οι βάσεις που έμειναν. Γιατί έμειναν κυριολεκτικά. Ας πούμε για τη Νέα Μάκρη που κοκορεύονται, όλες οι λειτουργίες της Νέας Μάκρης μεταφέρθηκαν στη Σούδα τότε. Και βέβαια πανηγύρισαν που έφυγαν οι βάσεις, να μην πούμε και για όλα, και για όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, πλήρης ταύτιση. Σήμερα πλήρης ταύτιση, και εγώ τα λέω για τον κόσμο του Πασόκ που μπορεί να μας παρακολουθεί, που είχε έναν αντιπεραλιστικό προσανατολισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ εδώ ξεπερνάει τα όρια. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω ότι αν μετράγανε την υποκρισία με το 100, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε 120 τουλάχιστον. Τι λέει? Ναι στις βάσεις, ναι στη χρήση στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών. Τα έκανε κιόλας αυτά, με την ξεκίνησε, αλλά έχει πρόβλημα. Γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος δεν έπεισαν η Νέα Δημοκρατία τους Αμερικάνους να φτιάξουν κι άλλοι στη Σκιάθρο. Να φτιάξουν κι άλλοι ναύσταθμο στη Σούδα. Και αφήστε τα κόλπα. Με τους Αμερικάνους θα τα κάνατε. Για σκεφτείτε, βγαίνει, μιλάει, υποτίθεται αριστερά και βγαίνει από τα δεξιά στη Νέα Δημοκρατία. Και το κατηγορεί βέβαια για επομέρους ζητήματα. Α, ξεχάσατε κύριε Κατρούγκαλε. Ξεχάσατε. Ξεχάσατε και την Κάρπαθο. Την οποία ο Καμένος την πρόσφερε στο πιάτο. Και δεν ξέρουμε γιατί οι Αμερικάνοι δεν την χρησιμοποίησαν. Έχει όμως αξία για το λαό περισσότερο, όχι μόνο να μιλάμε θεωρητικά σε αυτά που λέμε και που είναι γεγονότα, αλλά να μιλάμε και από την πράξη. Και εδώ να βγείτε και να τα πείτε μετά και να μας απαντήσετε. Για να δούμε λοιπόν τι έκανε οι Αμερικάνοι φίλοι μας, γιατί η συμφωνία υπάρχει από το 90. Το βράδυ των ημείων, Νίκο, μήπως απογειώθηκαν τίποτα φοβερά και τρομερά αμερικάνικα αεροπλάνα να σταματήσουν την κατάληψη των ημείων? Κουβέντα. Άχνα. Τι έκαναν όταν παραβιάζεται ο εναέριος χώρος, και όχι μόνο ο εναέριος, και ο θαλάσσιος όλο αυτό το διάστημα? Τι έκαναν οι αμερικάνικες βάσεις? Δίπλα στη Σούδα είναι. Πόσο είναι, κανένα τέταρτο πτήση? Μπορεί και λιγότερο. Σηκώθηκαν τα μεγάλα και φοβερά μαχητικά, βομβαρδιστικά κλπ. Να δώσουν έστω ένα συμβολικό μήνυμα, δεν λέμε να γίνει πόλεμος στην Τουρκία? Όχι βέβαια. Ποιες βάσεις? Δεν υπήρχαν οι βάσεις. Πότε προστάτεψαν αλήθεια την Ελλάδα από τις απειλές και αυτές που υπάρχει, εκτός αν εννοείται άλλα πράγματα, και θα τα πούμε και μετά. Και επειδή είμαστε και στην εποχή της ενέργειας και των πετρελαίων, για πέστε μας αλήθεια, όταν το πήρε ο αέρας, όπως είπανε, το ερευνητικό της Τουρκίας και παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν θυμάμαι καλά πόσους πυράβλους κρούζ
έριξε το. Ποιο ήταν τότε, το αεροπλαναφόρο το αμερικάνικο που ήταν στην περιοχή, έστω προειδοποιητικά πυρά, μηδέν. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Να συνεχίσουμε. Είναι άπειρα τα παραδείγματα. Όμως, κυρίες και κύριοι νατοικοί και αμερικανόφιλοι, οι βάσεις, οι ελληνικές, χρησιμοποιήθηκαν μια χαρά για όλους τους πολέμους. Εκεί ήταν αποτελεσματική. Ιουγκοσλαβία. Ναι ή όχι. Χρησιμοποιήθηκε η Σούδα. Χρησιμοποιήθηκε το Άκτιο. Έγινε ναυτικός αποκλεισμός με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Ναι, αυτό ήταν άμυνα. Γιατί μας επιτέθηκαν οι Ιουγκοσλάβοι. Χρησιμοποιήθηκε στο Αφγανιστάν και με τη συμμετοχή τη δική μας η Σούδα. Πήραν ευχαριστίες η κυβέρνηση Σιμίτη που είναι το Πασόκ. Τότε ότι χωρίς εσάς και χωρίς τη χρησιμοποίηση της Ελλάδας δεν θα ήταν αποτελεσματικός ο πόλεμος στο Ιράκ. Ναι ή όχι. Χρησιμοποιήθηκαν στη Λιβύη. Ναι ή όχι. Χρησιμοποιήθηκαν στη Συρία. Ναι ή όχι. Να λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος των βάσεων. Αυτό δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Είναι γεγονότα, είναι η ίδια η πραγματικότητα που αποδεικνύει πόσο έολα και πόση κοροϊδία πουλάτε στον ελληνικό λαό. Πότε υπερασπίστηκαν υποτίθεται τα ελληνικά συμφέροντα, ποτέ. Και δεν πρόκειται να το κάνουν. Μα λέτε τώρα που πάτε με τη βάση, με τη συμφωνία, πάει ο Μητσοτάκης στην Αμερική, τσουκ, ήρθε το σκοτσέζικο ντους. F-16. Ναι ή όχι. Ήρθε. Ήταν μια πρώτη απάντηση. Για να μην πω και άλλα και φάω και το χρόνο. Και έχουμε τώρα, ξύπνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον έπιασε ο αντιπεραλισμός. Φοβερό, ε. Φοβερό. Δεν είμαστε, λέει, δεδομένοι. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Μα καλά, με συγχωρείτε τώρα. Εσείς λειτουργήσατε τις βάσεις, τις καινούργιες που δώσατε, Στεφανοβίκιο, Λιμάνι Αλεξανδρούπολης και άλλες, Λάρισα, πριν ακόμα υπογράψετε τη συμφωνία. Ούτε καν αυτό. Και βγαίνετε σήμερα και δεν είστε δεδομένοι, μα δεν είστε δεδομένοι απλώς. Προλαβαίνετε τις επιθυμίες των άλλων. Γιατί αυτή είναι η πολιτική σας και αυτό κάνατε τόσα χρόνια. Δεν είμαστε, λέει, εμείς δεδομένοι σε άλλα πράγματα. Πέστε μας αν ψηφίσατε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και μην κοροϊδεύετε τους ψηφοφόρους σας και τον κόσμο τον αριστερό που λέτε ότι εμείς έχουμε, έλεγε ο κύριος Βίτσας, έχουμε δόγμα διαφορετικό. Το δόγμα μας είναι ότι ο κίνδυνος είναι εξ ανατολών και ψηφίσατε όλες τις αποφάσεις, συμμετείχατε σε όλα τα γυμνάσια που είχαν τι, περικύκλωση της Ρωσίας. Και αυτά τα έλεγαν και ανοιχτά. Φτάσατε σε τέτοιο έσχος, μη φεύγετε, οι ντροπές δεν κρύβονται, που ψηφίσατε ή όχι την απόσυρση, δεν πειράζει, είναι πιο σημαντικά αυτά που θα ακούτε. Ψηφίσατε ή όχι την απόσυρση του ΝΑΤΟ από το πρώτο πυρηνικό χτύπημα, από τη συμφωνία που είχε γίνει με τη Σοβιετική Ένωση και μετά συνεχίστηκε. Ποιος ήταν ο Καμένος, τι ήτανε, δικός σας δεν ήτανε. Υπουργός Άμυνας δεν ήταν. Αυτό συμβάλλει την υπογραφή του. Έχει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήκωνε σαν πρώτο θέμα μετά τις ανατροπές που έγιναν, το θέμα των πυρηνικών και όχι του ΝΑΤΟ. Αυτός που το σήκωνε ψήφισε και με τα δύο χέρια, στη Ρουμανία νομίζω ήταν, αυτή την συμφωνία του ΝΑΤΟ. Και μετά επακολούθησαν και οι απειλές του Πούτιν, όχι ότι ο Πούτιν είναι καλύτερος. Σήμερα, μάλιστα, γι' αυτό λέω ότι η υποκρισία έχει φύγει. Τι 120, 200 είναι, αν τις μετρήσεις με 100. Σήμερα λέει ότι κάνει κριτική, γιατί όλα αυτά τα χρόνια το ΝΑΤΟ, λέει, δεν οικοδόμησε ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας που να περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Και εδώ, για σκεφτείτε. Όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν κυβέρνηση και τώρα η Νέα Δημοκρατία το απογείωσε, ξαναλέω, ψήφισε και με τα δύο χέρια και συμμετείχε με στρατό ελληνικό, μέχρι την Νορβηγία φτάσαμε, με τα σενάρια και τα λέγανε ανοιχτά το ΝΑΤΟ. Είναι η Ρωσία ο κίνδυνος και η Κίνα που μπαίνει στα Βαλκάνια με το δρόμο του μεταξύ. Ναι ή όχι. Είναι αλήθεια ή ψέματα. Και σήμερα προσπαθείτε να κάνετε τι. Το αντιαμερικάνικο, το αντινατοϊκό, το αντιπολεμικό, να το εκμεταλλευτείτε, αν δεν σας πιστεύει. Δεν σας πιστεύει κανένας. Διαμαρτύρηση για την Αλεξανδρούπολη, έλεος. Όταν δώσατε την Αλεξανδρούπολη
ή είσαστε χαζοί, να το πω απλά, ή κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τι νομίζετε ότι το θέλανε οι Αμερικανοί, να φτιάξουν τη νέα Disneyland για να διασκεδάζουν εκεί? Τι εμπορικό κέντρο και απίστευτα πράγματα λέγονται. Ο ίδιος, διαβάστε τις ομιλίες του ΠΑΕΤ. Τι είπε για την Αλεξανδρούπολη, ότι ανοίγει ο δρόμος για να προωθούνται οι δυνάμεις μας στην Ανατολική Ευρώπη που θα είναι το επόμενο και δικαιώθηκε σε αυτό. Αυτά δεν έλεγε. Τι μας λέτε ότι εσείς το κάνατε εμπορικό το λιμάνι και σήμερα θέλετε να το αλλάξετε χαρακτήρα? Άμα θέλετε, βγαίνει εδώ να βγει ο Τσίπρας και να πει: καταργούμε τη συμφωνία, την καταγγέλουμε κατευθείαν και την Αλεξανδρούπολη τη σταματάμε, κόβουμε τα ανατολικά στρατεύματα που τροφοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πού να τα πείτε, κακομοίριδες? Πού να τα πείτε? Τα κάνετε και με τα δύο, και με τα δύο, και με τα δύο χέρια. Δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά. Φίλος Σικής, σε ένα θα πω μόνο, που αφορά και τον πόλεμο της Ουκρανίας, και εμείς έχουμε συνέστηση, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Χαρδαλιά, της σημερινής πραγματικότητας. Η σημερινή πραγματικότητα πρόκυψε με την ανατροπή του σχετισμού των δυνάμεων, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ξεπήδησαν υπεριαλιστικά κέντρα, αμερικάνικα, ευρωπαϊκά, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα, καπιταλιστές. Δική σας είναι αυτή. Και σήμερα είμαστε στη φάση του ξαναμοιράσματος του κόσμου. Αυτό συμβαίνει μεταξύ των υπεριαλιστών με οξείς ανταγωνισμούς που δεν λύνονται με διπλωματικά μέσα και λύνονται και προχωράνε στους πολέμους. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, την κρίσιμη, δύο είναι επιλογές. Ή με τους δολοφόνους ή με τους λαούς που σκοτώνονται για τα φέτη το ψωμί που λέει και ο ποιητής, αλλά οι οποίοι πληρώνουν την ύφη. Μέση λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Εμείς είμαστε και με τον ΝΑΤΟ και με τους Αμερικάνους κλπ. Και παρόλα αυτά κάνουμε κριτική. Εμείς λοιπόν είμαστε με τους λαούς. Με τους λαούς, οι οποίοι οι λαοί γράφουν την ιστορία. Οι οποίοι οι λαοί, δεν είμαστε με κανέναν ληστή. Οι οποίοι λαοί, να ξέρετε ότι πιέζονται, αλλά θα ξεσπάσει η καταιγίδα και η θύελα. Και η θύελα θα ξεσπάσει και θα ανατρέψει αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Όποιος λοιπόν λέει κατά της βαρβαρότητας, δεν μπορεί να την υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν είμαστε με τους λαούς και φεύγοντας από το βήμα, και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας δώσω από μία φωτογραφία στην κυβέρνηση και στους υπουργούς, στο Κινάλ που δεν είναι εδώ, και στο ΣΥΡΙΖΑ, και να την πάρουν και οι υπόλοιποι. Είναι από το παρελθόν, αλλά είναι εικόνα του μέλλοντος. Είναι αυτή εδώ. Είναι όταν αποχωρούσαν οι Αμερικάνοι από τη Σαϊγκόν. Όταν το Βιετνάμ τσάκισε τους συμμάχους σας, τους ξεφτύλισε κυριολεκτικά και έτρεχαν να φύγουν με ελικόπτερα. Θα σας συνιστούσε, επειδή είναι λίγες οι θέσεις, να κλείσετε από τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν.